Μετά από δύο χρόνια περιορισμών και παρά το ότι όλοι περίμεναν αυξημένε σχετικά πληρότητε για την Πασχαλινή περίοδο, αυτό τελικά δεν αποτυπώνεται στι ξενοδοχειακέ μονάδε τη Δυτική Κρήτη. Σε Ρέθμινο και Χανιά, οι αλλοδαποί επισκέπτε είναι περιορισμένοι, ενώ αναμένονται πολλοί Έλληνε για την Πασχαλιά, η πλειοψηφία των οποίων όμω θα φιλοξενηθεί σε συγγενικά και φιλικά σπίτια και ένα πολύ μικρότερο ποσοστό σε καταλήματα Airbnb. Όσο για τα ξενοδοχεία, ούτε λόγο. Για το Πάσχα δεν έχουμε ιδιαίτερα πολύ εσωτερικό τουρισμό, ε, όπω το θα περιμέναμε. Αλλά γενικότερα ανεβαίνει η κίνηση και η πληρότητα των ξενοδοχείων, ενώ κάθε μέρα που περνάει ανοίγουν και περισσότερα ξενοδοχεία. Το Πάσχα για του Έλληνε είναι μια γιορτή που συνήθω έφερνε κάποιο κόσμο στο Ρέθινο. Δεδομένων όμως των συνθήκων της, του πληθωρισμού και τη ακρίβεια, Πιστεύω ότι θα έρθουν λιγότεροι. Στα ξενοδοχεία καταλήγουν πάρα πολύ λίγοι. Με τις περσινές στατιστικές φάνηκε ότι μοιραζόμαστε πλέον τις διανυχτερεύσεις. Την περίοδο του Πάσχα φαίνεται ότι θα είναι περισσότεροι τουρίστες στα Airbnb από ό,τι στα ξενοδοχεία. Περίοδο του Πάσχα αλλά και ο Μάιο φαίνεται να ευνοούν τα καταλήμματα Airbnb που φέτο οι πληρότητε του έχουν αυξηθεί κατακόρυφα, αφήνοντα τα κρύα του λουτρού του ξενοδόχου τη Δυτική Κρήτη που άνοιξαν τι μονάδε του γνωρίζοντα εκ των προτέρων που θα μπουν μέσα. Στο Ρέθνο για τον Απρίλιο οι πληρότητε δεν αγγίζουν ούτε καν το 50%, ενώ στα Χανιά κυμαίνονται μεταξύ 50 και 60%. Όσοι συνάδελφοι ανοίξαν τώρα Απρίλιο θα μπουν μέσα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Δεν υπάρχει περίπτωση μαθηματικά να βγάλει κανείς χρήματα. Όλοι θα βάλουν χρήματα από την τσέπη τους. Ο Απρίλιος είναι χάλια και επίσης χάλια φαίνεται ότι είναι και ο Μάιος. Οι συνάδελφοι που δεν ανοίξαν για τον Απρίλιο έπραξαν σωστά. Περιμένουμε ένα ε, Μάιο που θα, και αυτός ο προγραμματισμός των πτήσεων δείχνει ότι θα κινηθεί στα πλαίσια του 19. Ε, δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι όμως γιατί δεν ξέρουμε τι πληρότητες. Οι πληρότητες των αεροπλάνων βέβαια με τα στοιχεία που έχουμε μέχρι και σήμερα τον Απρίλιο είναι πάνω από 80%. Ε, άρα πολύ θετικό. Ε, θεωρούμε ότι και ο Μάιο δεν θα φτάσει το 19, όμω θα είναι σε πολύ καλά νούμερα. Το μαύρο δίμηνο Απριλίου-Μαΐου φαίνεται να διαδέχεται ως σαφώ βελτιωμένο Ιούνιο, ο, ο οποίο δημιουργεί μεγαλύτερε προσδοκίε στου ξενοδόχου, οι οποίοι πριν καλά-καλά ξεκινήσει η νέα σεζόν έχουν ήδη λυγίσει από το βάρο τη ακρίβεια και των συνεπειών του πολέμου στην Ουκρανία.